Γιουρτάλ Τοξάν από την Τουρκία έχει κατακτήσει τον κόσμο και έχει ξεχωρίσει με την τεχνική και τη δεξιοτεχνία του στο ούτι. Ο Τούρκος καλλιτέχνης τα τελευταία 8 χρόνια επισκέπτεται την Κρήτη, την οποία αγαπά, συμμετέχοντας σε σειρά μουσικών εκδηλώσεων, συναυλίες, αλλά και σεμινάρια μουσικής. Όπου υπάρχει επικοινωνία, βαθιά επικοινωνία μέχρι της μουσικής, μέσω της μουσικής, που αυτό το πράγμα γίνεται πάντα στην, ειδικά στην Κρήτη, γιατί στην Κρήτη έρχεται τόσα χρόνια, αλλά στην Ελλάδα γενικά, τότε νιώθει πάρα πολύ καλά και ευτυχισμένος και χαρούμενος που βρίσκεται ανάμεσά μας. Είναι η δεύτερη μου γλώσσα, λέει. Ναι. Μιλάει καλύτερα με το ούτι από ότι με το στόμα. Η τηλεόραση Κρέτα συνάντησε τον Τούρκο καλλιτέχνη στο κτήμα Δαλαμπέλο στα Αγγελιανά, εκεί όπου αύριο Τρίτη ο Γιουρτάλ Τοξάν μαζί με την Κατερίνα Παπαδοπούλου, τον Καάνου Φοκ και τον Τσαϊνέλ Ντεμιταρτάν θα ταξιδέψουν μουσικά τους παρευρισκόμενους σε παραδοσιακές και όχι μόνο μελωδίες που για τον ίδιο τον Γιουρτάλ, όπως λέει, οι δύο λαοί, Ελλάδα και Τουρκία, έχουν πολλά κοινά τα οποία ξεδιπλώνονται μέσα από τη μουσική. Έτσι κι αλλιώς ο πολιτισμός, ειδικά η μουσική, είναι πάρα πολύ κοντά. Έχουν γίνει και άπειρες συζητήσεις για το ποιος πήρε από ποιον και αυτά, αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Αυτό που βλέπω, λέει, γιατί είναι 9 χρόνια που έρχομαι στην Ελλάδα, είναι ότι εκφραζόμαστε με τον ίδιο τρόπο, ειδικά μέσω της μουσικής και μέσω του χορού. Η τέχνη γενικώς, αλλά ιδιαίτερα η μουσική, ενώνει τους ανθρώπους, δεν στείνει σύνορα. Ο Γιουρτάλ Τοξάν μιλάει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα για τη μουσική που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να φέρει κοντά όλους τους λαούς. Νιώθω πολύ τυχερός που, εκτός από το ότι η μουσική είναι η δουλειά μου, με αυτήν μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου, να πω περισσότερα πράγματα από ό,τι μπορώ να πω με τη γλώσσα και να επικοινωνήσω και με τους ανθρώπους σε βαθύ επίπεδο. Μαζί του και ο διάσημος Τούρκος οργανωποιός Φαρούκ Τουρούντς, ο οποίος, όπως λέει, κάθε φορά που φτιάχνει ένα ούτι σκέφτεται τον Γιουρτάλ. Όταν έχεις ένα τόσο καλό μουσικό που παίζει το όργανο που έχεις φτιάξει, μπορείς να καταλάβεις και τι λείπει σε ένα όργανο. Οπότε ταυτόχρονα γίνεσαι και εσύ καλύτερος στη δουλειά που κάνεις. Λέει ότι πάντα όταν φτιάχνω ένα όργανο έχω στο μυαλό μου τον Γιουρτάλ, γιατί ξέρω ότι αυτός θα βγάλει από το όργανο ό,τι μπορεί να βγει το όργανο, και αν λείπει κάτι, ξέρω πως αυτό θα το βελτιώσω.